σας ευχαριστούμε πολύ που είστε στην παρέα μας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είστε καλά, κύριε Γιόλβα. Τα σέβη μας. Από όλους τα σέβη μας. Ότι το θέμα των πανήσεων υπταμένων δίσκων στον πλανήτη μας δεν είναι κάτι καινούργιο. Χρονολογείται από πολύ παλιά. Από τους θεούς του Ολύμπου ακόμη. Μάλιστα. Οι θεοί του Ολύμπου είχαν έρθει από άλλο πλανήτη για να μας διαμορφώσουν εδώ, να μας διδάξουν. Να εξηγήσουμε στους τηλεθεατές ότι ο κύριος Γιόλβας είναι ένας πολύ σημαντικός εφευρέτης και ερευνητής, έτσι. Είμαι πυρηνικός φυσικός και μηχανολόγος. Λοιπόν, και εφευρέτης του συστήματος του αντιαεροπορικού κτλ. Δεν είναι κάτι καινούργιο η ύπαρξη της εξωγήινων όντων στην αυτήν και πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι έχουν, κυκλοφορούν ανάμεταξύ μας μέσα στις πόλεις και στα αυτά. Σε ανθρώπινη μορφή. Αλλά είναι, έχουν ίδια μορφή η δική μας. Είναι δύο, από δύο πλανήτες που επισκέπτονται τη Γη. Ναι. Είναι ο ένας ο πλανήτης ο οποίος βγάζει αυτά τα όντα των 60 εκατοστών ύψους. Τα Βρύλ. Ναι. Και η άλλη που βγάζει ακριβώς ένα είδος όπως είναι οι αρχαίοι Έλληνες. Το ίδια ράτσα. Και κυκλοφορούν ανάμεσά μας και έχουν ανθρωποειδή μορφή. Έχουμε πολλά βιβλία. Ύστερα, η Μάγια της Αμερικής, Φιλή Μάγια. Οι οποίοι έχουν έρθει από άλλο αστερισμό. Ήρθαν από τον αστερισμό που λέμε σήμερα το αστεροειδή. Ο αστεροειδής αυτός ήταν ένας από τους μεγαλύτερους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος. Αλλά από τη μεγάλη εξέλιξη της τεχνολογίας που αναπτύχθηκε στον πλανήτη αυτόν, εξεράγει. Αφού πριν από 3 εκατομμύρια χρόνια περίπου. Μάλιστα. Κύριε Γιόλβα, αυτά που λέτε οι δύο μορφές αυτών των όντων που κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Οι πρώτοι κυκλοφορούν, οι οποίοι προέρχονται από το Σύριο. Κυκλοφορούν μεταξύ μας διότι έχουν την ίδια μορφή με τους ανθρώπους της γης, τους λευκούς. Και πώς παρουσιάζονται αυτοί, δηλαδή μπορεί να τους έχουμε γνωρίσει και τα λοιπά. Έχουμε ανθρώπους που ήρθαν σε επαφή μαζί τους πολλές φορές. Και οι άλλοι, η κοντή αυτή των 60 εκατοστών είναι από άλλο πλανήτη. Και αυτοί έχουν συνεχώς πολέμους μεταξύ τους, διότι στο διάστημα υπ' αυτοί σε άλλους πλανήτες δεν γίνονται οι πόλεμοι μεταξύ στον ίδιο πλανήτη. Γίνονται πλανητικοί πόλεμοι, διαπλανητικοί πόλεμοι. Διαπλανητικοί πόλεμοι, μάλιστα. Και αυτοί τώρα κοντί με τους άλλους, τους ίδιους, τους δικούς μας, βρίσκονται σε διαμάχη συνέχεια. Για κι όλα μια ερώτηση.